13 εκατομμύρια ελέγχους. Με τι προσωπικό? Όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις. Περισσότερες από 22.000 δυνάμεις στο δρόμο. Για 13 μήνες. Και αυτοί έχουν οικογένειες, και αυτοί αρρώστησαν, και αυτοί αρρωσταίνουν, φοβούνται, αλλά δουλεύουν. Το κυριότερο, δεν γνωρίζουν, δεν έχουν εκπαιδευτεί σε αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν έχουμε άλλους. Οι δυνάμεις της ήπιας αστυνόμευσης δεν επαρκούν. Οι ειδικές επιχειρησιακές μονάδες, αυτοί που πολέμησαν στον Εύρο, η Δίας που το βράδυ κυνηγείται με τους κακοποιούς και τους εγκληματίες, η Δράση και οι Όπιε που κυνηγούν κάθε βράδυ τα ναρκωτικά και το βαρύ έγκλημα, αναγκάζονται να τρέχουν με τα μπλοκάκια, κυρίες και κύριοι βουλευτές, για πρόστιμα ή συνετισμό στις πλατείες. Γι' αυτό γίνονται τα παρατράγουδα. Και δεν τα δικαιολογούμε αυτά όλα. Αλλά ας κατέβουμε λίγο από το θρόνο του αυτόκλητου ταγού του διαδικτύου και την έδρα του τζάμπα δικαστή του Twitter. Στο πεζοδρόμιο να κατέβουμε, στην πλατεία του φυσικού κόσμου, όπου συναντώνται κουρασμένοι άνθρωποι της κοινωνίας, νέα παιδιά συνήθως, με νέα παιδιά από την άλλη πλευρά, τους αστυνομικούς. Έχουμε λιγότερο από 10%, από το 10% περιστατικών βίας συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης τον τελευταίο χρόνο. Και είμαστε και ένα αυταρχικό καθεστώς στην Ελλάδα, όπου έγιναν περισσότερες από 1.100 συναθρήσεις σε 70 μέρες, δηλαδή 20 κάθε μέρα. Τόσο αυταρχικοί είμαστε.